Την αποκαλυπτική ανακοίνωση της ΔΕΣΚ Σιδηροδρομικών σε 7 Φλεβάρι προειδοποιούσε για το μεγάλο δυστύχημα που έρχεται. Από τα δελτία τύπου και τα εξώδικα των μηχανοδηγών που μιλούσαν για συντήρητο δίκτυο και συστήματα ασφαλείας που δεν λειτουργούν, από την παρέτηση στελέχου σε Εργοσέ πριν λίγους μήνες προειδοποιούσε για την κατάσταση του σιδηροδρόμου και τις εγκληματικές επιλογές της εργοδοσίας να κλείνει τα αυτιά και να συνεχίσει τα δρομολόγια κάτω από αυτές τις συνθήκες. Από τις δεκάδες παρεμβάσεις, κινητοποιήσεις, αναφορές των ίδιων των εργαζομένων που φωνάζουν εδώ και χρόνια για επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, για την υποστελέχωση, για τις απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις, για τα συνεχόμενα εργατικά ατυχήματα μέσα σε μηχανοστάσια και αμαξοστάσια, οι φωτογραφίες είναι αποκαλυπτικές. Το έγκλημα στα Τέμπη είναι προδιαγεγραμμένο και προαναγγελθέν. Δεν έχουν δικαίωμα να λένε ότι δεν ήξεραν. Δεν μπορούν τώρα να κρύψουν τις αμαρτίες τους πίσω από το ανθρώπινο λάθος. Είναι χρέος μας το έγκλημα να μην ξεχαστεί. Είναι χρέος μας να δυναμώσουμε τη φωνή για να μην συγκαλυφθεί τίποτα. Όσοι κυβέρνησαν, όσοι διοίκησαν στον σιδηρόδρομο, όσοι λογαριάζουν την ασφάλεια των εργαζομένων και των επιβατών με βάση τα κέρδη, όσοι έκαναν πλάτες ανεχόμενοι αυτή την κατάσταση, όλοι αυτοί τώρα πρέπει να πληρώσουν. Ο λαός πρέπει να τους κάνουν λογοδοτήσουν. Εμείς οι εργαζόμενοι θα πάρουμε τη θέση μας σε αυτή την υπόθεση, στην πρώτη γραμμή. Να μπουν οι ανάγκες μας, οι ανάγκες όλης της κοινωνίας στο προσκήνιο. Τετάρτη, 8 Μάρτη, να βουλιάξει Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Ελλάδας με εργαζόμενους, φοιτητές, μαθητές, για να γίνει η φωνή, μας δύναμη. Όλοι και όλες, την Τετάρτη, στην απεργιακή συγκέντρωση στις 12 και στις 7 στο μεγάλο παλαϊκό συλλαλητήριο στο Άγαλμα Βενιζέλου.